Λοιπόν, τώρα, στα της Επιτροπής Νομικών, θυμάμαι ναι. όταν είχα έτσι, την ευχαίρεια να παρακολουθώ επισταμένα τις εργασίες των Επιτροπών. Κύριε Δαμιανούκη, είναι πριν και τη δική σας εκλογή, κυρία Τσιρίδου, αυτό το θέμα με την κάρτα φιλάθλου που πηγαίνω ερχόταν στη Βουλή, στην Επιτροπή Νομικών, κάποια στιγμή σε μια προσπάθεια δεν ξέρω τι, τη συνέδεσαν και με την ασφάλεια των γηπέδων, των σταδίων και όλα αυτά. Και είμαστε σήμερα που λειτουργήσε κάποια χρόνια, μετά έχουμε την επιστροφή των οργανωμένων, βγαίνουν προς τα έξω ότι έχουμε πλαστές κάρτες, ανύπαρκτους ελέγχους και όλα αυτά. Και χθες είχαμε μια προειδοποίηση από τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών ότι δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε δρακόντια μέτρα ή άλλως πώς. Πώς θα το εξετάσει η Επιτροπή? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Να πω ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες του κυρίου Τωρναρίδη, αλλά θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Έχετε δίκιο, ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση επί Υπουργείας του κυρίου Ιωάννη Νικολάου. Και είναι αλήθεια ότι αρκετά πράγματα συμπεριλήφθηκαν στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς χώρους. Πολλά πράγματα που περιλήφθηκαν, εμείς λέγαμε από τότε ότι είναι αναποτελεσματικά, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα σήμερα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Έγιναν δηλώσεις πριν από μερικές μέρες από ένα από τους πλέον αρμόδιους ανθρώπους, τον κύριο Φίβο Κωνσταντινίδη, με πολύ μακρά υπηρεσία στα κοινά και στον αθλητισμό, που έχει και την ευθύνη του σταδίου ΓΑΣΥΠΗ. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα της κάρτας φιλάθλου είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να εκτιμηθεί στην πραγματική του διάσταση. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο χουλικανισμός, η βία, είτε μέσα είτε έξω από τα γήπεδα, επειδή είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν αντιμετωπίζεται με εγκεφαλικές ή με διρεκτίβες λύσεις ή άλλως πώς. Χρειάζεται και καλλιέργεια διαφορετικής κουλτούρας από το σχολείο, αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων των προβλημάτων. Διότι η βία προφανώς έχει να κάνει με κοινωνικά και άλλα διέξοδα. Άρα οι όποιοι νόμοι και οι όποιες τιμωρίες δεν επαρκούν. Αν ήταν ικανοποιητικοί οι νόμοι από μόνοι τους, αγαπητοί Κάτια, επειδή κολλάζεται με ισόβια κάθειρξη ο φόνος, δεν θα είχαμε φόνους. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι μια κοινωνία. Mm-hmm. Χρειάζεται να καλλιεργήσουμε ένα πνεύμα σε σχέση με τον αθλητισμό που δεν υπάρχει. Και βεβαίως η τιμωρία εκεί και όπου αρμόζει, να εφαρμόζεται, γιατί κακάνε τα ψέματα. Αποδεδειγμένα έχει υπάρξει και ανοχή και ατιμωρησία σε πολλά τέτοια φαινόμενα. Να πω μόνο ένα παράδειγμα. Εδώ έξω από σωματεία έχουν πυρπολήσει ακόμα και οχήματα της αστυνομίας. Άρα είναι και Άλιστα. η ασφάλεια των πολιτών, είναι και η δημόσια Άρα, τάξη. Άρα για την κάρτα φιλάθλου έχετε κάποια προσωπική επιλογή? Αυτό που λέμε είναι ότι είναι νόμος της δημοκρατίας. Είναι γνωστή η θέση και η δική μου και το ΑΚΕΛ ότι δεν θέτανε ένα αποτελεσματικό μέτρο αντλώντας από τη διεθνή εμπειρία. Αλλά συνολικά πρέπει να δούμε τον νόμο, είναι και η ασφάλεια των σταδίων. Είναι και τα ζητήματα των κλειστών κυκλωμάτων που δεν είναι αποτελεσματικά. Είναι όλα αυτά τα θέματα που συνθέτουν την ειρηνική απόλαυση ενός αθλήματος και την ασφάλεια και των αθλουμένων. Γιατί έχουμε και τέτοια προβλήματα εντός αγωνιστικών χώρων. Άρα πρέπει να τα δούμε συνολικά και ας γίνει μια νέα αρχή, αλλά να γίνει με ένα ανοιχτό πνεύμα για να τα δούμε έτσι επιτάπητος όλα τα θέματα. Ναι. Εσείς τι λέτε, κυρία Τσιρίδου? Δεν ξέρω αν έχετε κάρτα φιλάθλου. Εγώ είμαι μου έκανα σύζυγός μου να βλέπω κάποιες φορές όταν θα θέλω την ομάδα μου, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο... Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούμε... Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η κάρτα φιλάθλου. Τώρα κρίνεται, αν θέλετε, με την επιστροφή και των οργανωμένων. Να δείτε, να δώσετε έμφαση. Ποιοι κάνουν τις ελέγχους, τους κάνουν σωστά οι επιτηρητές των γηπέδων? Όλα αυτά θα μπορούν να βρεθούν στη βάσανο των ερωτημάτων των δικών σας στην Επιτροπή Νομικών? Καταρχήν να πω και εγώ ότι ναι, όλες αυτές οι πρόνοιες που εισήχθηκαν σε σχέση με την κάρτα φιλάθλου τον τελευταίο καιρό, είδαμε ότι πλέον έχουν καταστήσει τα γήπεδα ένα χώρο που μπορεί πραγματικά να τον απολαμβάνουν και παιδιά και οικογένειες. Και πράγματι νομίζω ότι όλοι είδαμε τελευταίους μήνες, τελευταία χρόνια, βλέπουμε οικογένειες, παιδιά με τους γονείς τους να επιστρέφουν για να παρακολουθούν με ηρεμία τους αγώνες. Και είναι αυτό που ήταν και το μέλημά μας, να καταστήσουμε τα γήπεδα ασφαλείς χώρους. Σίγουρα όπου βλέπουμε κενά θα πρέπει να τα καλύψουμε και θα πρέπει να είμαστε και πολύ πιο αυστηροί. Τώρα, αν είδαμε βία να μεταφέρεται από τα γήπεδα έξω από τα σωματεία ή στους δρόμους, σίγουρα είναι κάτι που μας απασχολεί, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οθήσει να αλλάξουμε αυτή την ισορροπία που βρέθηκε επιτέλους στους χώρους των γηπέδων. Τώρα, συμφωνώ και απόλυτα με αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να επενδύσουμε στην πρόληψη παρά στην καταστολή. Είδαμε ότι καταστολή και ιδιαίτερα όσον αφορά τον ποινικό κώδικα, θα πρέπει να είναι το τελευταίο μέτρο, το έσχατο μέτρο, η αυστηροποίηση των ποινών κλπ. Σε σχέση με ένα φαινόμενο. Θα πρέπει πρώτα να εργαστούμε και να επενδύσουμε στην πρόληψη και συμφωνώ απόλυτα ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι μια καλλιέργεια κουλτούρας και από τα σχολεία. Είναι η άποψή μου βεβαίως
ότι η επιστροφή νέων παιδιών, γιατί και η κόρη μου όταν έγινε 13 χρονών, τώρα τη βλέπω να θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο. Το ζητά, θέλει την κάρτα, θέλει να πάει στο γήπεδο και αισθάνομαι περισσότερο ασφαλής να το επιτρέψω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ ότι λειτουργεί και αντίστροφα. Δηλαδή, αν ο χώρος είναι ασφαλής, τότε δημιουργείται και μια καλύτερη κουλτούρα και νομίζω είναι μια επένδυση και στην πρόληψη. Αλλά από τα σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, να επαναλάβω αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος της Επιτροπής χτες, ότι ναι, δεν θα ανεχτούμε τέτοια φαινόμενα και δεν θα διστάσουμε σίγουρα εκεί που βλέπουμε να γίνονται καταχρήσεις, ναι, να αυστηροποιήσουμε τις ποινές, να είμαστε πιο αυστηροί και αν χρειαστεί βεβαίως, στα πλαίσια του εισάσκησης του κυριευουλευτικού ελέγχου, να το πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιρίδου. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω εσάς. Καλή συνέχεια να έχετε. Κάτι τελευταίο, εξηγήστε μου, δεν θυμάμαι αν ισχύει και ο ώρας αυτό με το αυτόφορο έξω από τα γήπεδα που γινόταν η συζήτηση. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Υπάρχει. Μάλιστα, έχουν ενεργοποιηθεί σε μερικές περιπτώσεις και οι εκδικάσεις υποθέσεων, αν όχι εντός 24 ώρων, εντός 48 ώρων. Αλλά αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό, διότι υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες. Θα βάλω μόνο μια επικεφαλίδα. Υπάρχουν πρόνοιες στον νόμο που δεν μπορούν να εφαρμοστούν, διότι δεν υπάρχουν οι υποδομές. Mm-hmm. Πόσο μάλλον που δεν υπάρχει και ασφάλεια εντός πολλών σταδίων. Αυτό είναι γνωστό. Μόνο ουσιαστικά αυστηρό μιλούντες, μόνο δύο στάδια, το ΓΑΣΥΠ και το ΑΕΚ Αρένα, πληρούν τις βασικές προδιαγραφές για να εφαρμόζονται οι νόμοι. Άρα είναι και οι υποδομές, είναι και η βούληση, είναι και οι ενοτροπίες. Όλα αυτά μαζί πρέπει να τα ξαναδούμε, γιατί είναι κρίμα και άδικο κάθε Σαββατοκυριακό. Πλέον δεν είναι Σαββατοκυριακό, λάθος μου. Είναι σχεδόν καθημερινά που έχουμε αθλητικούς και κυρίως ποδοσφαιρικούς αγώνες, που εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Αντί να απολαμβάνουμε. Έτσι. Αυτή είναι η άλλη διάσταση. Η βία έχει μεταφερθεί και σε άλλα αθλήματα που παραδοσιακά ήταν και φιλήσυχα και ειρηνικά και χωρίς πάρα πολλούς φιλάθλους. Άρα, επειδή κάποιοι ψάχνουν αιτίες για να γίνουν αυτά τα πράγματα, πρέπει να δούμε πώς εφαρμόζουμε τους νόμους. Δεν είναι ζήτημα να είναι δρακόντιοι οι νόμοι. Το ζήτημα είναι να είναι εφαρμόσιμοι και εκείνοι που έχουν την ευθύνη να εφαρμόσουν, αστυνομία και άλλοι να την εφαρμόσουν. Είδατε, φαντάζομαι, το ρεπορτάζ του Γιώργου Χρυσάθου που πήγε και βρήκε και την μπουκάλα με το. Ακριβώς. Διαρωτόμαστε όλοι κάθε εβδομάδα στα γήπεδα τα πυροτεχνήματα, η πυρσή και όλα αυτά, με υποτιθέμενο έλεγχο που γίνεται, πώς εισέρχονται στα γήπεδα. Άρα οι νόμοι είναι εκεί, αλλά υπάρχουν παράθυρα τα οποία πρέπει άρα να κλείσουν. Άρα είστε κι εσείς αρμόδια, θέτε να ελέγξετε τον έλεγχο. Έτσι. Και την ίδια ώρα να δούμε τι αλλάζουμε στον νόμο για να γίνει πραγματικά αποτελεσματικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.